had my life. I can't wait. Can't. Oh no. Φύγαμε. Είναι απόγευμα, 5 η ώρα, ημέρα Πέμπτη. Γενικά και αύριο. Το έχεις. Ναι, και αύριο φεύγουμε για Νάξο. Ήρθαμε να δούμε αν έχει τσάντα θαλάσσης και καπέλο. Σιγά μην έχει μέσα, καλά μην τρέχει. Sorry. Who are you? Where are you going? Don't take a breath. Παιδιά, είμαι ανάμεσα σε αυτό το χρώμα και σε αυτό το μπλε. Η Ελένη λέει το μπροστά, οπότε μαντέψτε. Ποια? Θες να πάρουμε νεροπίστολο? Να πάρουμε για πλάκα γυαλάκια. Πήρα πολύ. Παιδιά, μόλις τελειώσαμε τα νύχια μας και πάμε τώρα να ετοιμάσουμε βαλίτσες. Η ώρα είναι 9 Sad. Και να ετοιμαστούμε βαλίτσες και ίδιο σήμερα θα φτιάξουμε. Ούψ. Και έτοιμες για να ξω. Τα λέμε αύριο. Αυτό θα συνεχιστεί αύριο. Bye. Και τότε γιατί με δείξεις το άλλο, δεν ξέρω γιατί φαίνεται έγκυρο. Καλημέρα. Ούτε η δικιά μου είναι. Όταν λες ο Τάκης να μου λες να ανοίγω την κάμερα, ξαναπες. Τι είπες? Για αλήθεια, ήρθα εδώ πέρα για να δω ένα αεροπλάνο, κάτι να με παραλάβει και βλέπω ένα πλοίο. Σαντ. Δεν πιστεύω, πάμε κατευθείαν στη μικρή βίγλα σήμερα. Αυτό λέω. Το έχω αποφασίσει. Ναι. Α, εντάξει ρε. Εσύ ήθελες να πας στον αγιωτή. Το πρέπει να έχεις κάνει γυμναστική για να ανέβει. Όταν θα έρθουμε να τον ανέβει να πει. Τι είπα αυτό τώρα. Τι είπα? Τον Νίκο, τον βλέπω στο καφέ. Σε λύσεις δεν πετώρα. Δεν ξέρεις δεν πετώρα, θέλεις να μην στη διαδρομή όμως. Τα κορίτσια. Και αυτό πόσο κομμάτι έχει. Και πιο πίσω, αυτό είναι μόνο. Αλήθεια εδώ. Πόσο άτομο χωράει. Guys, πάνω με πρόμα την προβλέτα. Εξερεύνηση. Τώρα θα νομίζω ότι είμαι και μια διάσημη. Είσαι διάσημη, Κωνσταντίνα. Α, ένα μάξι! Α, ναι, το είδα πριν. Έχει και παρατηράκι για να δεις μέσα. Για πάμε να δούμε λίγο. Αλλά δεν έχει τίποτα για να το πάρω να φύγω. Ναι, γιατί το πού θα έρθει. Έχω δει το φλέσκο. Είναι κανείς εδώ. Σπασίβο. Παιδιά, τώρα εδώ πέρα είμαστε στο πλοίο 10 φορά κορίτσια και ήρθαν εδώ να έρθω να τη ζω και μου λένε ότι μου κράζουν το πρόγραμμα βασικά. Τι στο κράτησε? Fuck the shit. Στη Χαβάη έχεις βάλει. Έχει πεπάτη, μη δεν θες να πάμε επειδή δεν είσαι τελικά μαζί σου. Όχι. Εγώ με την Άσια γιατί πάμε στη Χαβάη. Να σας πω κάτι. Δεν περπατάμε σε ώρα. Πάμε κάτω από την παραλία. Οι οποίες είναι 10 λεπτά. Και έχουμε μία η οποία είναι 40 λεπτά και πήγε και την έβαλε σήμερα. Είναι μικρή. Που σήμερα θα φτάσουμε αργά. Παιδιά. Δεν θα φτάσουμε αργά. Γιατί και κάθε μέρα μπορεί. 12 η ώρα. Μέχρι να πάμε στην Ελλάδα. Να πάμε στην Ελλάδα. Ποια ιδέα. Από κάπου μας έρχεται νερό. Guys, ακόμα δεν έχουμε φτάσει και εδώ όλες όρθιες είναι, σαν τις θείες στο κτέλ. Εκεί είναι, αχ μου φαίνεται, πλησιάζουν στα επόμενα 10 λεπτά. 10 λεπτά δεν και 10 λεπτά λες που φτάνει. Τι λες μωρί? Μου λες το βλέπεις αυτό, 10 λεπτά αυτό, σπίτι και 10 λεπτά αυτό λες. Πάρτε και τη μάπα μου. Δεν ξαναπεί. Νάξος, Άιλα, Νάξος. Νάξος. Yes, sir. We are Νάξος. I am Nazis. In a few minutes, we are the drivers and our passengers. Please prepare the future American turn. Also, make sure you leave no personal belongings. Βγάλε βίντεο. Να μπείτε να δείτε το TikTok της Ελένης. Θα πάμε ένα βράδυ και να δούμε το ήλιο βασίλειο μας και να περπατήσουμε. Τι ωραία που είναι. Για φτάσαμε όπως είδατε. Να σας πω και μία τέτοια.
Βασικά δεν θα σα το πω. Τώρα είμαστε προς την αναζήτηση του καταλήμματός μας, το οποίο βρίσκεται στα 650 μέτρα από το λιμάνι. Προχωράμε ευθυακά και ελπίζω να τα βρούμε. Η ταπεινή μου άποψη είναι ότι η Νάξος είναι πολύ καλύτερη από τη Σαντορίνη, γιατί είδαμε το λιμάνι της Σαντορίνης. Ναι, εντάξει, το λιμάνι της Σαντορίνης είναι άθλιο. Γεια! Φτάσαμε! Δείτε θέα! Απ' την άλλη είναι πιο ωραίο. Η Γιάννη δεν πέφτει και λέει λογικά εδώ. Δείτε το μπαλκόνι μας. Α, οκ. Α, κόσμος. Η πορτάρα. Πειράζει που βγήκα έτσι έξω. Θα έχει, ετοιμαζόμαστε για θάλασσα. Η ώρα είναι μία. Πάμε. Και νερό δεν είχε. Παιδιά, δείτε εδώ. Ελλήνη, το πρόγραμμα για πρώτη μέρα έχει μικρή βίγλα. Είναι η πιο μακρινή παραλία που θα πάμε. Είναι εντελώς η βίγλα. Δεν πήρε το τηλεκό μου. Έχω εγώ. Είναι σε 45 λεπτά από εδώ. Guys, δείτε εδώ. Στις βουκαμβίλες, στις ψεύτικες. Αληθινά είναι. Κατευθείαν shopping therapy. Ελ. Guys, από αυτό το τυρί θα δοκιμάσω σίγουρα. Πήραμε τα εισιτήριά μας για μικρή βίγλα. Ωστόσο δεν ξέρω τι έκδοση έχουμε. Μας είδε τα πάσο, αλλά δεν κατάλαβα αν είναι μισό ή ολόκληρο. Δεν το έχει δεξιά πολύ, οπότε μάλλον πάει το ίδιο ποσοστό. Λοιπόν. Κάτι ξέρω μέσα από εδώ, άμα έχεις άλλο. Ναι, το τι είναι. Τι είναι. Καφετέρια. Λοιπόν, παιδιά, αυτό που έχω να πω πάντως μέχρι στιγμής για την Άξο είναι ότι έχει παντού happy hour. Μας έκανε νόημα. Θα περάσω γρήγορα. Ναι, και εγώ το δω. Παιδιά, πήραμε να φάμε. Έτοιμες για... μικρή βίγλα. Guys, αυτή η εκκλησία δεν είναι τέλεια. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αχα. Έναν αξιότη. Hi. Θα αναλέμεις λίγο χρόνια. Μόλις φτάσαμε στη μικρή βίγλα. Μ' αρέσει η ενέργεια που κάνεις. Αστερίας. Coffee snack bar. Ηρεμία. Αχ, να πάμε σε εκείνα τα βρεχάκια και τέτοια. Παιδιά, αυτή είναι η μικρή βίγλα. Να. Ράκια μου. Η μικρή βίγλα. Μιλάω στο κανάλι μου. Η μικρή βίγλα, παιδιά, δεν μου πολύ άρεσε, να σου πω την αλήθεια. Είναι για μια φορά έτσι να έρθεις να κάνεις μια βουτιά. Θεωρώ ότι δεν πολύ αξίζει. Τα νερά της είναι φανταστικά βεβαίως, από την άλλη. Είναι ότι πρέπει για το τίποτα. Πέρα είναι η Ελένη. Η φώκια. Λοιπόν, η μεγάλη βίρλα. Sad. Δεν ξέρω μας όχι, αντικειμενικά είναι πάρα πολύ ωραία. Καθαρά. Καθαρά. Πεντακάθαρα. Έχετε φύγει και τέσσερα. Σιγά ρε πέντε φύγει. Είναι δείγμα καθαρής θάλασσας. Δεν το έλεγαν αυτό μικρή για να μην χαίσεις πάνω. Οπότε βέβαια με τα 3 κιλά γλώσσα που έχουμε εμείς και ελάχνουμε. Λοιπόν παιδιά, αυτή είναι η μικρή βίγλα. Εκεί είναι για τους λάτρεις των βουτιών. Εδώ πέρα να ξέρετε έχει πέτρες με το που μπαίνει. Οπότε να μπαίνετε από εκείνη τη μεριά που δεν έχει. Αυτά είναι πολύ μεγάλη παραλία. Βέβαια το οργανωμένο κομμάτι είναι μόνο αυτό και αυτό. Αυτά γενικά και έχει μια ταβέρνα, δεν ξέρω τώρα τι φάση. Στην παραλία, εντάξει, βάζει ένα... Εμένα δεν μ' άρεσε. 4 στα 10, εντάξει.
Πολύ ωραία τα νερά, αλλά όχι κάτι το σπουδαίο. Τα νερά όμως είναι κάθαρα και φυσικά. Να μπείτε να δείτε το TikTok που το λένε. Και το μπείτε στο παιδί. Το ταξί. Uber. Uber drivers. Ετοιμαστήκαμε για να πάμε να δούμε το Sunset Bliss. Το μοντέλο που είναι μαζί. Η Kendall Jenner. Από εδώ κάτω λέει sad. Ποια είσαι? Hey, don't know what to say, but come on. Guy. Τζάμπα ισιώσαμε μαλλί, θεωρώ. 30-40. Έτσι, guys. Τυχαίο. Δύο ίδιες εδώ. Σκαλοπάτι. Το outfit του νησιού είναι μπλε της θάλασσας, άσπρο του αφρού του ωκεανού και μαύρο της τέτοιας. Σαν να είμαστε στον Βόλο, νιώθω. Για να σου βάλω. Εντάξει, πάμε. Βρισκόμαστε εδώ και θα πάμε εκεί πάνω. Δείτε πόσο κόσμο έχει. Ακραίο. Καλή γελατήλα, καλή. Fuck this shit, bro. Guys, welcome to Greece. This is Acropolis. This is the eye of Greece and the eloquence. This is Acropolis. This is Santorini. Θα μάθουμε την ιστορία της Πασκάρα. Λοιπόν, ελπίζω να ακουγόμαστε βέβαια, θωρείς. Πάμε τώρα που δεν φυσάει. Περίμενε. Που στέκεται. Λοιπόν, διάσημη και μοναδική σε όλο τον κόσμο. Αποτελεί μέχρι και σήμερα ένα συγκεκριμένο και άλλο μυστήριο γύρω από την οποία έχουν γραφτεί και λέγονται πάρα πολλά. Πρόκειται για τη μεγάλη μαρμάρινη πύλη που στέκεται ψηλά στην Ισίδα Παλάτια. Η οποία σήμερα είναι ενωμένη με τη χώρα της Τάξου και ασφαλώς είναι το πιο πολύ φωτογραφημένο σημείο του τοπικού χωνισιού. Με έχει στάσει όλων των τουριστών για να απολαύσουν το γεωβασίλεμα. Okay. Ήρθε ένα ναό από το τύρανο εδώ. Από το τύρανο, λέει, τη δομή πιθανά. Ναι. Πιθανολογείται πω η αιτία δεν ολοκληρώθηκε. Α, τι έπουδα. Απλά ήταν ένα ναό που ξεκίνησε να χτίζεται, αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Οι θεωρίες και οι μύθοι. Εδώ θα λέω ότι η πορτάρα ανάξου ήταν είσοδος για τον Νότο. Μία πόρτα. Απλά είναι η πόρτα και καλά προς το ναό του Ιουδέτη. Το Απόλλωνα. Το Απόλλωνα. Και αυτό είναι το σωτράβο. Το μαλλί τζάμπα το κάνω. Έχει. Δείτε πόσο κόσμο έχει. Φέτηση. Έπεσε ρε Βασίλη μου και δεν πήραμε χαμπάρι τίποτα. Ήταν εδώ η Βασίλη μου.
Κάτι εδώ για βασίλμα. Πάμε μία βόλτα στα στενά της Νάξου. Όλος τυχαίως βρήκαμε τον γνωστό τοίχο της Νάξου. Νάτος! Ελένη, κάτσε εκεί. Πάνε εκεί στον τοίχο. Οκ. Wow, guys, πού πάμε! Pack this shit, bro. Αυτή δεν περιμένουμε. Οκ, πάμε στο κομμάτι. I love Naxos. Αριστερά πίσω. Look at this shade, bro. Where are we? Τι κατσαρίδα. Μία κατσαρίδα. Σαν τέρατα είναι η κατσαρίδα εδώ πέρα. Κατσαρίδα. We are making memories here. Μπορείτε να μετρα πόδι. Να τη δω λίγο. Ευχαριστώ που μου αφήνεις να τη δω. Και στη Θάσο έτσι είναι. Ελένη, κάνε μου λίγο διαφήμιση. Fuck this shit. Τι για πίνω αυτό εδώ. Αρίδης. Τι ωραία σκαλιά είναι αυτά. Μου μυρίζει γύρω σου. Guys, μόλις καθίσαμε στο μεζέμιζέ, θα σας πούμε τη γνώμη μας σε λίγο. Δείτε τι ωραία που είναι εδώ. Ου, φακ! Παιδιά, δεν ξέρω πότε παραγγείλαμε και πότε. Πολύ γρήγορη εξυπηρέτηση. Guys, είναι πάρα πολύ γρήγορα όλα αυτά που ήρθανε. I can't believe it. So. Φάγαμε. Είπα πίσω είναι η κοπέλα. Τι λες δεν φύγαμε μια από την Πορτόρα. Την 37 ήταν το φύγαμε. Έχουμε σκάσει. Πριν μια ώρα φάνε. Και 5 και 10 κάτσαμε. Μια ώρα περίπου. Ανεβείτε ρε να χάσετε αυτά που φάγατε. Πού να χαθούν αυτά που φάγατε. Ήρθαμε στο κρυφό σχολείο. Ε, δες. Αφού είχε πούσαμε παιδιά, δεν θα τις άντρες στις καρέκλες. Guys, fuck, πώς μέτσες, δεν ξέρω αν θα το ανεβάσω. Θα το πω όμως. Να πάρω το Avatar Spritz ή τον Cuban Aperitivo. Μ' αρέσει που τους ρωτάς, λες και τι θα πάρεις. Εγώ θα πάρω το Summer Wine, επειδή είμαστε Summer. Γιατί λέει Summer Wine ενώ δεν έχει κρασί μέσα. Μα πού είμαστε ρε. Για μια λάμπα. Ωραία να παραγγείλουμε. Παιδιά, κάνουμε εξερεύνηση. Είναι σπίτι ουρσουλινών, λέει. Είναι μια ουρσουλίνα. Ωραίο, μεγάλο σπίτι είχαν, αρχοντικό. Η παλαιά κουζίνα των ουρσουλινών. Ενώ οι μοναχές μαγείρευαν για εκείνες και όλες τις μαθήτες της σχολής. Πολλά στοιχεία που είναι το χώρο, χρησιμοποιήθηκαν για τη διακόσμηση του άβατο. Παρατηρήστε την παλιά μπροστά στην κουζίνα, το πλακάκι του, τα σχέδια και εκείνες 250 ετών. Φαίνεται παλιό. Οκ, okay, πάμε. Σαν να είμαι στην Κούβα νιώθω. Ξέρω μαλάκα, σαν να είμαι στην κατοχή. Τέλειο είναι. Δεν σου άρεσε. Παιδιά, ήπιαμε το κοκτέιλ και κάπου εδώ θα τελειώσει η πρώτη μέρα. Τα λέμε αύριο. Bye. Bye. Καλημέρα, φίλοι μου. Μόλις ξυπνήσαμε με αυτή την καταπληκτική θέα. Ποια είναι η Τζέι Τούνη.
Oh my gosh! Ξύπνησα βλέποντας αυτή τη μαγευτική θέα και την υπέροχη θεά. Τέταρτο, αλλά εμείς θα φτάσουμε 10:30. Άρα, εσύ να φύγουμε 9. Α, τώρα είναι 9. 9:30 φύγει από το τηλεφορείο, κορίτσι μου. Άρα, λίγα μου φύγει. Με τον 11, αυτό με ξεπερνάει. Ναι. Εντάξει, αν πηγαίνουμε τον 11 πρέπει θα καθόμασταν πολύ. Θα καθόμασταν 12 με μία παραδείγμα. Όχι, τι θα κάναμε εδώ πέρα. Μπορεί να κοιμάμαι εδώ. Σίγουρα, σίγουρα τις 6 ώρα. Ρε, ωστόσο, ξύπνησα και εσείς 4. Ξέρω να το πω. Εγώ δεν ξύπνησα καμία φορά. Απλά ξύπνησα τον Ελένη, στεκόταν στο ζώο που παρακολουθεί. Εγώ ξύπνησα τον Ελένη, αποφάσισα να κάνει μια συζήτηση με την Κωνσταντίνα. Στις 6 παρα 10 το πρωί, για το πόσο like έχουν πάρει τα post τους, πόσο έχει πάει το TikTok και... Φαντάζομαι, εγώ θέλω... Ωστόσο, δεν είναι αυτό το θέμα της συζήτησης. Ναι, δεν ξέρω, μάχουν αλέξεις. Περίεργα. Αναχώρηση. Πέρα από το κρύο νησί της Νάξου. Γιατί ρε, έλα ρε. Απλά φυσάει. Παιδιά, μόλις φτάσαμε απείραθο. Είναι αρκετά ψηλά. Και... και φυσάει και έχει κρύο να σου... Προσέχω! Πάμε να σας δείξουμε την μεγαλύτερη βιβλιοθήκη των Κυκλάδων του Γλέζου. Αυτός από εδώ ήταν. Θα διάβασε από πέρα, όπου να είναι, πηγαίνω. Δυστυχώς το μουσείο πρέπει να είναι κλειστό, αλλιώς. Αυτό το χωριό πολύ το παρομοιάζουν με χωριό της Κρήτης, βγαλμένο από μια άλλη κοσμοθεωρία. Ωραία. Εδώ γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Γλέζος. Ρε, εντάξει, ας πάμε σε όλα, αλλά ας πάμε πρώτα και μετά θα πάμε. Α, η Ανογιανή. Κλείσαμε εδώ πέρα. Και είναι πάρα πολύ γραφικά και ήρεμα τα πράγματα. Ένιωθα δηλαδή ότι οι παππούδες σαν να μας κοιτούσαν λίγο τις. Πιο σίγουρο αυτό εδώ για αρχή, να δούμε πώς θα μας το σερβίρουν. Πάμε να δούμε πώς θα πέσει την Γκάι. Ελπίζω να έχει κλειστεί αυτό πριν. Παίρνει τόση ώρα αυτό. Αν είναι δυνατόν. Γιατί το είχες πατήσει. Ωραίο. Το καϊμάκι. Ωραία μέσα. Κωνσταντίνο, πες μας γιατί είναι αυτή η ιδέα εδώ. Λουκούμι, το οποίο δεν νομίζω να φάω. Καλά, πώς θα το πούμε. Δεν μου αρέσουν. Σου αρέσει εσένα. Δεν μ' αρέσει, αλλά... μπορεί να πιω μόνο γιατί είναι... γιατί είναι... έρχονται και οι καφέδες μας. Γιατί είναι εμπειρία. Μία το λέτε έτσι και την άλλη το λέτε αλλιώς. Και ό,τι σας βολεύει το λέτε έτσι και ό,τι σας βολεύει... Το νευροκόπι είναι τέλειο. I'm proud of my village. Και εγώ είμαι proud. Νευροκόπη, όλοι οι subscribers μου από το νευροκόπη. Δεν κρυώνεται επειδή έχετε συνηθίσει να είστε μέσα. Όταν ζεσταίνεστε, δεν κρυώνεται. Δεν έχει. Μου αφήσει comment ποιο είναι από το νευροκόπη. Θα το εκτιμήσω. Παρακολουθήσω. Ναι, σου το είχα πει. Φαίνεται τέλειο. Ανυπομονώ να το κατασπαράξω. Όντως. Απλά. Αφρέτο εσπρέσο μαλακή, έχει να το κάνει. Μόλις καταλάβουμε ότι κάνουμε μαλακία. Γιατί. Είχε και άλλα μαγαζιά πιο κάτω και εμείς κάτσαμε στο πρώτο που βρήκαμε. Και ήταν απέσιο. Βασικά δεν ήταν απέσιο, ήταν βρώμικο. Του Χίρου Οριάκα. Να πάμε να τον δούμε. Ριάκι θα είναι αυτό. Λογικά. Ψαρή πλάκ κατέλημα, δημοτικό σχολείο Παναγία, εδώ ήμασταν εμείς. Εδώ είμαστε. Τώρα από πού είμαστε, βρε, δεν λέει είσαι εδώ. Πά δεν ξέρω. Ουφ, παιδιά, δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Κουδούνια. Για χτύπατε να δούμε, είναι καλά. Ξεκινάει το τρελό photo shooting here in the streets, narrow streets of Naxos. Here with the models, Kendall and Kylie, and the photographer. Πάει στην πύραυλο που βρεθήκαμε, εσμίξαμε παρέα
και εμείς οι δυο να είμαστε για πάντα παρέα. Τι είναι αυτό? Ρακί μέλι με βοτανό. Oh. Το ποτό της λαλάς μας. Εγώ ήδη έχω. Τσιλαλάς. Δεν μπορώ να το πω. Τσιλαλάς. Τσιλαλάς. Να την είναι, την είδες. Εγώ κολλήσω πως. Είναι σώτησα. Έλα πάντα μπορώ να σου βάλω μια... Ε, τώρα το πια. Ρε δούκλησε με τα κοπερούδια. Ήπιε εγώ πριν. Άντα άλλο ένα. Αντέστε. Όχι. Πείτε εσείς ένα. Βάλτε κι εσείς. Άμα πίνει... Κοπερούδια, επακαθόμαστε μέχρι στη μία η ώρα. Μια. Είναι το χρόνο. Ύστερα να το βάλεις λίγο μπράσο απάνω. Και το καθαρίζεις. Παιδιά, ήρθε με το παρασύνο κυρίου Ιορδάνη. Ναι, το άκουσα από το φόνο, ξυπνή κυρία. Και ήπια μερική με λεμόνι. Τι λεμόνι, ρε. Κάτι είχε. Μέλι και εκβότα. Α! Δεν ήταν ρακί, λικέρ είπε ότι ήταν. Α! Ρακί είπε ότι ήταν. Εμένα μου είπε λικέρ αυτή. Γιατί αυτή δεν είχε φτιάξει. Για γύρω δίν. Α! Είδες τόξι. Παιδιά, είναι πολύ ωραίο εδώ. Θα σας στείλω να έρθετε για τη γεμιά. Ναι, μακάρι και το παγωνέρι να ήταν έτσι. Έτσι. Μεγάλο δεν είναι τόσο. Να έρθετε για βόλτα. Α! Ένας γα... θα περάσει κάποιος. Έτσι πως με κοιτάει. Παιδιά, μέχρι και σε μουσείο θα σας πάω. Τι άλλο θα δούμε στο Connie's Diary. Κάπου θα φεύγεις από κάτω, φαντάζομαι. Έχει μόνο τα χρόνια. Γεωλογικό μουσείο. Αυτά είναι πετρώματα αντικείμενα έρευνας. Πολύ σημαντικό. Είναι είδος που ξαφάνισε αλήθεια. Γι' αυτό το άνθρωπο προσέχω από μέσα. Γιατί έχει τελοφάνει. Ο αργαλιός. Εδώ. Έλατε εδώ στη μουσική. Παιδιά, πολύ ωραίο το μουσείο. Να σου θες να πάρεις τίποτα πάνω να βάλεις. Α, ναι. Θέλω αυτό. Κοίτα, φαίνονται αληθινά. Είναι, όχι αληθινά, είναι φορεμένα σίγουρα αυτά. Παιδιά, περπατήσαμε λίγο και θέλω να κάνουμε μια βόλτα στο χωριό. Και μετά το λογογραφικό. Δεν ξέρω να μας πάει την καιρό. Μετά το λογογραφικό, το οικαστικό και το γεωλογικό μουσείο απειρά. Ήρθαμε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Φακ. Τι είναι αυτό? Η Άγκυρα έχει εκτιμηθεί ότι ήταν στο τοπίο πάνω από τα 150 χρόνια για να έχει πατήσει πάνω όλα αυτά τα σώματα. Δεν στο στόμα της φάλαινος. Γαρίδα. Αυτό κρίνει που το έχει εδώ. Σκορπίνα. Το κρανίο του πιθήκου το είδατε. Ναι, πας καλά. Τι
Γεια σας, παιδιά. Είμαστε στην πλάκα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχει κάτι μέσα που δεν μου αρέσει. Το σιρόπι γιασμίν. Αυτό είναι. Φιλεράκια μου, δεν μυρίσαμε και πολύ σήμερα. Η ώρα είναι 6 παρα 10 και θα πάμε να φάμε τώρα στη χώρα. Πάνω. Ναι, παίρνω την τζαντούλη. Παιδιά, μόλις καθίσαμε να φάω και πεινάμε πάρα πολύ. Η πείνα είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των κοριτσιών. Λοιπόν, παιδιά, για σουβλάκι, εδώ, αγγίση, κρεμμύδι, τζατζίκι, καλή μας όρεξη. Παιδιά, χαθήκαμε λίγο, πρέπει να κάνω αυτή τη φύτρα μου. Χαθήκαμε λίγο γιατί ετοιμαζόμασταν και λίγο κοιμηθήκαμε. Όχι, εγώ δεν κοιμηθήκα, να σου πω την αλήθεια. Η Θεέ από το δωμάτιο. Εμένα εννοούσα χαζουλικά. Guys, ετοιμαστήκαμε, πού είσαι, να βγούμε. Δεν φυσάρε. Έχουμε κάνει κράτηση στο καλύτερο μαγαζί της Νάξου για fine dining. Μη μάθουν ότι κατεβαίνουμε κατευθείαν, χαμός να γίνει στο κέντρο. Δεν μπορώ άλλο, κουράστηκα. Φεκ. Μπορείτε να το μοιραστείτε. Φεκ, φεκ, φεκ. Τι έκανες κιόλας. Τίποτα. Α, έχεις το καναπέ. Η ώρα είναι 5 και τώρα φεύγουμε. Είναι 5 η ώρα και τώρα φεύγουμε. Έχω να βγω τόσο πολύ. Ουφ, ουφ. Crazy nights. Καλημέρα από το όμορφο νησί μου. Τι καλύτερο από το να ξυπνάς και να βλέπεις εδώ πέρα αυτή. Το καραβάνι αναχωρεί για παραλίες, ναι. Πήγα να πάω. Αχ, τι ωραία. Εδώ πέρα πάντα φυσάει, πάντα έχετε καταλάβει. Ξέρετε, κυκλαδιατικό νησί. Ο αέρας είναι αναμενόμενος στις Κυκλάδες. Πρώτη φορά βάζει να το λέω αυτό. Εδώ το κορίτσι μας έτοιμο για πρωινάκι. Ουφ, η πείνα της έχει κάνει ολιγομίλητες. Τόση ρογλώσσα δεν βάζαμε μέσα τους. Με ισχύει, τι έχεις φάει τη ζάχαρη. Guys, καλημέρα, πήραμε μία μπαγκέτα μπέικον, κοτόπουλο, ντομάτα σως και πάντα ντόπιτα. Και εδώ η Ελένη και η Νάσα και η Γιάννα. Ουφ, μαντέψτε που είμαστε. Φιλαράκια μου, μόλις πήραμε τα εισιτήριά μας, τα προμηθευτήκαμε και είμαστε έτοιμοι για βουτιά. Για βουτσούνα, μας έχει μόνο δύο. Δεν θυμάμαι πού έχει μείνει αυτό το vlog. Ήμασταν στο Γρηγόρη μάλλον και τρώγαμε και τότε έχουμε έρθει και πάλι στον Άγιο Πρακόπιο. Στον Νίκο. Ο Νίκος είναι φίλος μας. Έχει γίνει πολύ καλός μας φίλος. Εδώ πέρα η θάλασσα είναι όπως πάντα παγωμένη, αλλά εγώ βούτυξα και ήταν πραγματικά τέλεια. Καθίστε να σας δείξω. Okay, δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε και πολύ τη θάλασσα. Αχα. Είναι τέλεια. Bye. Ενημερώσω ότι πήρα τον καφέ μου. Δεν κάνει έτσι πράγμα. Πραγματικά, top. Top of the top. This is our great water. Τέλεια φαίνεται η νερά. Water. Clear water. Clear. You can drink it.
πες. Ήρθαμε να φάμε. Γενικά, γιατί κανένας δεν μιλάει εδώ πέρα. Από νόμο την άξο είναι ότι δεν μιλάνε καθόλου, δεν είναι ομιλητική καθόλου οι ιδιοκτήτες. Μάλλον και μην ντρέπονται. Βέβαια βγάζω βίντεο. Θα σε βγάλω. Ναι. Πέρα κυριούλη, δεν θέλω να το βγάλω στο βίντεο, αλλά είχα ξεχάσει να πατήσω το κόκκινο για να γράψει. Και δεν ξέρω αν φαίνονται, θα δούμε. Άμα δεν έχεις πατήσει το όχι, το πάτησα μετά λίγο που σταμάτησα να χαιρετάνε. Χαιρετούσαν στην κάμερα έτσι και εγώ ξέχασα να το βγάλω. Να είναι έτοιμη να φάει. Ρε, γυρνάω την κάμερα και κάνω ξεζούμ. Ναι. Γιατί? Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι εδώ πέρα διαβάζουμε κριτικές TripAdvisor. Τώρα δεν ξέρω καν να ακούω, με πρέπει να πάρω την κάμερα σαν με το μικρόφωνο που έχω, ξέρετε. Σήμερα νιώθω ότι έχει μαυρίσει πολύ το πρόσωπό μου. Λεύτος Χάους ήρθαμε. Η καλύτερη. Η καλύτερη. Καθαρό μαγαζί. Φιλικό προσωπικό. Καλό καλοκαίρι να έχουμε, παιδιά. Κοντεύει να τελειώσει. Βγήκαμε από το μπάνιο που φαίνομαι εδώ και πήραμε καφέ και καθόμαστε με αυτή τη θέα και τον απολαμβάνουμε. Αστεράκια μου, ετοιμαστήκαμε κι εγώ. Το outfit της ημέρας είναι αυτό. Θα πάμε για να είχα μια χλαρή βόλτα σήμερα, waffle, something like that, etc. Κι εγώ μπορεί να φάω ένα ακόμα γυράκι. Γενικά έχω θεστεί στο γύρο αυτές τις μέρες, guys. Η μαμά μου παίρνει τηλέφωνο. Μόλις βγήκαμε, guys. Σήμερα δεν θα πάμε να δούμε τη Λεβασίλη, μα κάθε μέρα δεν είναι ανάγκη να ανεβαίνουμε εκεί πέρα να το βλέπουμε. Το βλέπουμε και από εδώ, Ελένη μου και Νάσια. Μου λες έτσι. Η Γιάννα σήμερα θα μένει στα φωτσιά. Εδώ με τις βουκαμβίλες θα τέργει ζάνετα. Είναι να πατήσει την Barbie αυτό το... Α, τώρα θα σου δείξω το... Μ' αρέσει. Θα σου δείξω το τέτοιο. Το νιχάδικο που σου είπα. Ναι, πρέπει να κάνω τον ίδιο μου, παιδιά. Ήταν στα καλύτερα. Θα μας κάνω. Για τώρα θα πάμε σε ένα μαγαζί που κάνει καραμέλες και το έχω δει στο TikTok να κάνει live. Θα μείνει μέσα στο φόλι καραμέλες. Ούζο! Κι εγώ δεν το ούζο. Όχι, όχι, δεν πέρα. Ευχαριστώ. Θα μετήσω το λε. Δεν το είσαι. Θέλω να γεύσει. Βάδιζω και παραμιλώ. Πόσο έπρεπε. Μες στη σνακ σου τα στενά μοιράζεις χα... Να είδατε, αυτό δεν θα το βλέπουμε ποτέ. Καλέ, είδατε! Παιδιά, μόλις ανακαλύψαμε καινούριο στενό! Γιατί τραβάς το τραγούδι σου και όχι εμάς! Όχι! Ευχαριστούμε! Όχι ρε, εκείνη είναι πιο κάτω! Wow guys! Amore mio. Era faia sana haia rosa. Γιατί με ακολουθάτε, σας παρακαλώ, μπορεί να είναι η Barbie, αλλά μην. Σας παρακαλώ, το vlog μου θέλει να σας δει.
Live, love and eat, guys. Only this matters in this world. Wow, boys and girls, boys and noise. Δείτε εδώ τι ωραία είναι. Oh, oh. Μία αναξιώτικη γάτα. Το κάστρο του Τακέση έχει γυριστεί εδώ πέρα. Ουψί. Πάμε δεξιά, άρα. Ναι. Είχε και άλλο. Θες να δοκιμάσεις λίγο νερό? Είναι πόσιμο. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας πω κάτι. Αποφάσισα να γίνω μια Ουρσουλίν. Και θα φοιτήσω σε αυτό το σχολείο. Εδώ θα με βρείτε. Αν θέλετε να μάθετε τι θα κάνω, μπείτε να το ψάξετε την Ουρσουλίνε. Βράδυ ήταν τέλειο. Guys, για όποιους έχουν πάει στη Μάλτα, εδώ πέρα αυτό το έτσι το τέτοιο δεν σας τη θυμίζει. Με το κάστρο. Βοήθεια. Έχουμε έρθει. Είναι τέλειο να ζούσαμε όλοι μέσα σε ένα κάστρο. Ναι, είμαστε. Δηλαδή, άμα θέλεις κάποιον, θα τον βλέπεις συνέχεια γιατί ξέρεις που είναι μέσα στο κάστρο. Είμαστε σε escape room. Προσπαθούμε να δραπετεύσουμε. Εργοτάξιο. Είμαστε μέσα σε ένα κάστρο. Προσπαθούμε να δραπετεύσουμε. Δεν ξέρουμε πού να πάμε. Στείλτε βοήθεια. Βγήκαμε στο λιμάνι. Σα. Fuck this shit, bro. Αχ, αυτό το παιδάκι που παίζει μουσική είναι αυτό με το βιολί. Πάντα το ίδιο τραγούδι παίζει. Το θάλασσι της θάλασσας. Ειδικά περιμένουμε τα κορίτσια να πάρουν. Αυτό το πήρε στην Ιωαννίτσα. Okay, bitches. Μόνο εγώ θέλω σήμερα στο vlog. Ναι, το σήμερα. Εγώ ναι. Ναι και εγώ. Έχουν έρθει οι κρέπες μετά από μισή ώρα και η δικιά μου δεν ήρθε. Αλμυρί, γλυκιά, απέσια. Άμα δεν στάζει σοκολάτα. Σε λυπάμαι, μπρο. Τα θα πάρω παγωτό και θα πάρω τα παρτατάκια. Πάμε να δούμε πώς είναι. Λοιπόν, παιδιά, μην πάτε, αν καταλάβατε ποιο μαγαζί είναι, δεν θα πω το όνομα. Ή όχι. Η γλυκιά κρέπα ήταν με ένα γραμμάριο ζάχαρη, νουτέλα πάνω της, δεν είχε τίποτα. Από ό,τι μου είπαν οι συναδέλφοι σε YouTuber και TikToker και η φίλη τη Γιάννα. Εγώ και η γυνάσια φάγαμε αλμυρί. Τι να πω. Ήταν πάρα πολύ. Δεν είχε τίποτα σε φάση κοτόπουλο. Πήρα μία που λεγόταν Δίκανο. Δίκανο σίγουρα θα είναι. Μετά την αποτυχία. Πάμε να δοκιμάσουμε φαγωτό. Fuck this shit, bro. Fuck this shit, bro. Fuck this shit, bro. Fuck this shit, bro. Γιατί κάνεις και... γιατί πρέπει να μπω στο mood. Fuck this shit, bro. Fuck this shit, guys. Σήμερα ποιος ουρσουλιστής, βασικά ποιος εχθρός των ουρσουλιστών με έχει καταλαστεί και δεν έχω γίνει το φαγητό μου πρώτο. Fuck this shit. Εδώ, όλες εδώ τρώνε πρώτες και βέβαια. Εμείς οι ουρσουλίδες δεν έχουμε δικαίωμα στο φαγητό. Επίσης να σου πω και το άλλο. Ήρθε η σερβιτόρα εδώ, μια κοπέλα πολύ εξυπηρετική. Λέμε τώρα με το ζόρι καλημέρα σου λένε εδώ πέρα. Και μου λέει, έχετε πάρει χωνάκια, δύο χωνάκια? Λέμε όχι, τρία χωνάκια. Χωνάκια.
Χωνάκι είναι αυτό. Δεν σε άλλη μία χωνάκι. Και λέει, όλα, και λέει, και λέμε άρα τρία χωνάκια, ναι. Και μου το λέει, άρα τα δύο από τα τρία χωνάκια σε μπολ. Fuck the shit! Πώς γίνεται τα χωνάκια να μπουν σε μπάλα. Πολύ καλύτερο από αυτό που φάγαμε στην. Παιδιά, πάω εγώ το σορμπέ μάγκο, είναι το καλύτερο υπάρχει, σοβαρά σας μιλάω. Βέβαια από εδώ εντάξει είναι κάπως ok, πιο σπιτικό. Τζελά το ξέρετε, αλλά σαν τον Νταβίντσι. Ποιο τι? Σπιτικό. Α, εγώ πέρα μηχανής. Το από τον Νταβίντσι που το έχω δοκιμάσει. Και από, το, από ένα άλλο σωράκριο. Είναι πολύ πιο ωραίο, αλλά είναι το αγαπημένο μου παγωτό, παιδιά. Σορμπέ μάγκο μόνο, bitches. Αφού φάγαμε και το παγωτάκι μας, τώρα πάμε στο δωματιάκι μας για να ανάγκια. Άνα, κλείσε και το πλοίο. Παιδιά, πάντα από μικρή το όνειρό μου ήταν να πάρω ένα τέτοιο πλοίο. Βέβαια, ακόμα δεν με φάγανε τα χρόνια. Ίσως καταφέρω να πάρω. Δείτε εδώ τι ωραία. Καλημέρα, guys! Πονάει το νύχι μου. Πορτάρα. This is beautiful, πορτάρα. Τι είναι στην πορτάρα. Σήμερα είναι η Δευτέρα. Είναι η τελευταία ολόκληρη μας μέρα στο νησί. Αύριο φεύγουμε 2 η ώρα. Πρέπει να κάνουμε check-in σήμερα, girls. Yes, no. Και... ζούπα. Σήμερα πάμε Χαβάη, βρήκαμε εισιτήρια για να πάμε απευθείας. Είναι το χωρίς. Εκεί που είχα μείνει, σήμερα πάμε Χαβάη. Και θα πάμε Χαβάη για surf, ξέρετε, ουφ. Τούτη φρούτης μου, το μαλλί μου είναι ακραίο. Πάμε, να, πάμε πρωινό. Μαντέψε που guys. Σωστά μαντέψατε. Στο Γρηγόρη. Και μετά πάμε όπως σας είπα Χαβάη, μετά θα γυρίσουμε. Κάνω γενικά ένα μαραθώνιο δοκιμάζοντας γυράκια εδώ πέρα. Στα στενά της Νάξου. Μαζί με γυράκια δοκιμάζω και αντράκια. Βλάκα κάνω. Και λοιπόν, δεν θα αποκαλύψω ποιο έχει την καλύτερη βαθμολογία. Έχω ένα στο μυαλό μου που θα έχει την καλύτερη και θα το δοκιμάσω σήμερα. Αυτά. Το βράδυ θα πάμε ταβέρνα, ξέρετε. That's life. Και θα τα πούμε σε λίγο. Bye. Παιδιά, πήραμε πάλι να φάμε την μπαγκέτα με το κατομπέικον. Sorry. Oh, έχει τέλειο σήμερα. Εδώ οι καλοί λουκουμάδες. Λουκουμάδες, λουκουμάδες. Πάρε, 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 πάρε. Guys. Σήμερα θα πάμε όπως είπα Χαβάη, έχει λίγο περπάτημα. Τα καρχαριάκια μου ελπίζω να αντέξουν. Δώστε μου. Guys, ξεκινάει το περπάτημα. Δεν ξέρουμε περί τίνος πόση απόσταση πρόκειται. Περί τίνος πρόκειται. Κωνσταντίνα. Τι. Πού πάμε. Στη Χαβάη. 5-0. Πώς το λες το τραγούδι, πάμε στο μάστε. Ε, Κωνσταντίνα, η καντίνα. Ελπίζω να έχει κουβέ. Ελένη, η καντίνα σου ταιριάζει φοβερά. Όντως. Για το τσιφάκι μου. Πήραμε τα παιδάκια μας και μας γράψαν την πουσιμάγγελο. Κόκκινο, είναι για να τα ξεχωρίσετε ολίγη με το σκέτερ. Guys, έχει πολύ αμάξι. Ελπίζω να βρούμε να καθίσουμε. Ξεκινάει. Γεια! Η αναζήτηση κόμενου συνεχίζεται. Στην έρημο Σαχάρα. Παιδιά, μάλλον είμαστε στο κεντρόδοσος. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Είναι κάποιοι κάμπ που κάνουν κάμπ και εδώ πέρα. Να ξέρετε ότι... φτάνουμε στη θάλασσα. Αλλά δεν ξέρω που είμαστε. Ορίστε η Χαβάη. 5-0.
κατάσταση είναι αυτή. Εντάξει, Χαβάη, σαν να είμαι στη Χαβάη, δηλαδή τέτοιο νερό. Κάτι κολαράκι κατά εκεί, γυμνιστέ γενικά. Παιδιά, ήρθαμε στην παραλία. Λογικά είναι η Χαβάη, δεν ξέρουμε. Περάσαμε ένα mini survivor για να φτάσουμε εδώ, βέβαια. Παιδιά, πόσο χάλια φαίνουμε, ρε πούστη μου. Τόσο άσχημη είναι, πείτε μου στα σχόλια. Είναι την Ουρσουλίνα που περνάει κρίση η Ινδία. Παιδιά, είμαστε ακόμα στην Χαβάη. Σε λίγο γυρίζουμε μπρόπολη. Ελένη. Τι. Σε λίγο γυρίζουμε μπρόπολη. Ναι. Πες τίποτα. Σώσαμε κάτι κορίτσιο πριν. Ναι, από έναν βρωμόγερο. Καλά, ο κυγέρο ήταν λες, αλλά ήταν ένας χαμένος. Ναι. Είναι έρθει. Οι γονείς του τύπου είναι κλείσει τηλέφωνο και φεύγουν. Α, παιδιά, είναι εδώ πέρα ένας ο οποίος με θέλει, μικρότερος, ξέρετε. 16 χρονών. Άλλος, μιλάει ένα μισάωρο σίγουρα με την κοπέλα. Δεν να καταλαβαίνω με έχει εδώ πέρα μπροστά του έτοιμη. Αχ, το κλεισέ, είσαι κομπάς και το παιδί στη φεύγουν, δεν μαζέψαν όλα. Με έχει εδώ πέρα διαθέσιμη και έτοιμη, πάει αυτός και σχολείται με την κοπέλα του που είναι στην Ιταλία. Αχ, μην τα δείχνεις με... Ας καδείξουν. Πριν, παιδιά, ήρθε το κύμα πολύ πάνω και βράχει κάνει το ξέρετε σχόλους. Α, τελικά με αυτός με αυτό να τα έχει καλή επαφιλιούνται. Δεν σε είπα εγώ, έτσι νόμιζα τα έχουν. Στο στόμα, φιλήθηκαν. Πα, δεν τους είδες. Πάνω το σκαρφάλωσε. Ναι, νομίζω ότι βγάζω αυτούς βίντεο, αλλά εγώ βγάζω εμένα. Μας φιλάνε. Μας φιλάνε. Φιλιούνται και μας φιλάνε. Είναι 4 Ισπανοί, παιδιά, εδώ πέρα, 2 ζευγαράκια. Ωραία. Καλή ζωή. Παιδιά, γιατί ξαφνικά άδειασε η παραλία. Έρχεται τσουνάμι. Άμα έρχεται, ξέρει πάνω μα. Παιδιά, για να φύγουμε, πρέπει να ανεβούμε αυτό εδώ. Φτάσαμε. Τελικά το ανέβω, ήταν πιο εύκολο, μάλλον πριν κάναμε ένα περίεργο δρόμο και στο κεντρόδοσο. Δεν ξέρουμε καν που έχουμε φτάσει η αρχή. Σε μια απλά απόμερη παραλία γυμνιστών. Και τώρα περιμένουμε το ιωείο το λεωφορείο. Να πάω να δοκιμάσω και από τον τελευταίο γύρο που πρέπει να βάλω στη λίστα μου. Φιλαράκια μου, πάμε να δοκιμάσουμε από αυτό που περίμενα πιο πολύ από όλα. Όλα τα έχω πάρει με τον ίδιο τρόπο. Απ' όλα. Για να είναι δίκιο. Έχει αυτό το βάλω. Γιατί. Έλα πες, όχι όλα πόλεμη. Παιδιά, κάναμε μπάνιο και τώρα καθόμαστε εδώ με τη Θέα. Λέει δεν τα κάνεις δίκια. Και καθόμαστε να ξεκουραστούμε έτσι ώστε το βράδυ το τελευταίο μας, το τελευταίο βράδυ μου, να πάμε σε ταβέρνα. Παιδιά, σε ποιο? Σου εκείνη το περίπτερο, σου η γνώμη έχει. Εκείνη δεν έχει κάρτα. Εκείνος έχει ρε. Παιδιά, πάμε με την Ελένη να πάρουμε sparkling ice tea με zero sugar. Εμένα αυτό μου φαίνεται να δεν έχει τίποτα από τέτοια. Αυτή, παιδιά, είναι η παραλία του Αγίου Γεωργίου που είναι πολύ κοντά στην χώρα, στην οποία μάλλον δεν μπορούμε να προχωρήσουμε όλα γιατί με τα χιά μου. Ωραία είναι και εδώ, Έλεν. Μια καλύτερα από όλα φαίνεται εδώ. Δείτε πόσο μεγάλο είναι. Αυτό ήταν στα 5 λεπτά από το σπίτι, παιδιά, έχει κόσμο. Πάγωσε ο εγκέφαλός μου. Παιδιά, εδώ και μέρες μου έχει μείνει στο μυαλό να δοκιμάσω αυτή τη φάντα. Τώρα που έλα με θέα πίσω. Τώρα που έχει κουνηθεί και περπατάμε, λέτε άμα την ανοίξω να έχει... Αφού δεν έχει αθλητικό, δεν θα κάνεις πλάς. Για να δοκιμάσουμε. Είναι σαν να πίνω χυμό πορτοκάλι σε ξενοδοχείο που... σε ξενοδοχείο και βοσική γεύση. Άντε ρε. Βρήκαμε τελευταία μέρα στο νησί, η μάνα σου, εγώ και εσύ. Πάμε να φάμε το τελευταίο μας
βραδινό γεύμα σε ταβέρνα. Πάμε στα στενά για να βρούμε την ιδανική ταβέρνα. Guys, πήραμε τηλέφωνο και είπαν ότι είναι όλα κλεισμένα. Για να δούμε, θα σταθούμε τυχερές. Φεύγει ένας μόλις. Από εδώ. Αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα, η φιλότητας. Καθίσαμε. Καλή, πόσο ωραία είναι εδώ πέρα. Guys, θέλω να πάω τώρα στο φυρί-φυρί να μου φέρουν το κολονάδο το ποτήρι που μου αξίζει. Τι είναι αυτό εδώ. Cheers. Ζεζούνι μου στην υγειά μας. Α, και εσείς. Ωραίο είναι. Γεια. Ναι, όντως. Πώς τη λέμε. Φέρε το κινητό σου να το γράψω. Λοιπόν. Καλώς ήρθατε στο vlog μας, άρε. Έλα να κάνεις subscribe. Ναι, λοιπόν παιδιά, δεν περάσαν ούτε 5 δευτερόλεπτα. Και έχει έρθει η σαλάτα. Η Γιάννα τώρα θα πάρει ένα κρεμμύδι να βάλει. Έτοιμη την μηχανή. Το ξέρω. Δείτε και αυτά και σαγανάκι με γραβιέρα να άξω. Εννοείται γιατί πού είμαστε. Στην άξο, αδερφές μου, στην άξο. Guys, πάω το σαλάτα να άξω, γιατί να δει. Σιλά στην Ευρωκόπη καλύτερη είναι. Δεν έχεις φάει καν το ρίτσι μου, μείνει σε χωριάτα. Παιδιά, έρθει και γαριζά μου καρονάδα με το κταπούς και τα... Πώς είναι τα καλαμαράκια στα αγγλικά? Καλαμαράκια. Καλαμάρις. Καλαμαράκιες. Καλή μας όρεξη κοριτσιά. Να αρμονίσουμε το περιβάλλον λίγο, κοπέλα μου. Έλα. Αχ, όταν μας σε πρόλαβα. Εγώ σε πρόλαβα. Transformation ήταν αυτό. Φιλαράκια μου μεταξύ μας. Το πρώτο κοκτέιλ ήταν το... Και πήρα κι άλλο. Ζήλεψα την Ελένη. Αυτή είναι της Γιάννας, δεν το έδειξε το καλά το δικό σου. Πάει για ψώνια. Ουφ, φαίνεται το μαγαζί που είμαστε. Και ζήλεψα το ίδιο με την Ελένη και το πήρα. Παιδιά, μόλις τελειώσαμε από το clubbing. Είναι η ώρα 7 η ώρα το πρωί. Ουφ, έχει φύγει γκολ πάλι αυτή η μικρή εδώ πέρα. Φεύγω σε κοινά γκολ. Τη αρέσει η μπα. Γιατί. Πάει. Πολύ δεν είναι τυχαία αυτή με κάτι το μαλλί. Δεν είναι ένα. Άμα δεν είναι. Όχι ρε φίλε, στο σπιτικό βγήκαμε. Fuck this shit. Παιδιά, ένα φανάρι στο ATM. Fuck this shit, τι διαφήμιση είναι αυτή. Τέλειο. Ο κύριος Βαγγέλης, γιατί δεν το έχει. Παιδιά, έχει ένα κλεισάκι και το είδα τώρα πρώτη φορά. Εσύ το είδες τώρα, εγώ το έχω δει από την πρώτη μέρα. Fuck this shit, bro. Γιατί δεν παρατηρείτε και δείτε και... έξω. Δείτε και πώς προσεγγίζει το λιμάνι το πλοίο. Όπως έλεγα και στην Ελένη, όταν ήμασταν μέσα στο λεωφορείο, πάντα πρέπει να το πιάνουμε κάπου, να κοιτάμε έξω, να μην κοιτάμε τα κινητά μας. Εγώ και τα κεφάλια μας να τα κρατάμε. Και... το έκανε σαν φώτου σου, το είπα. Ξέρετε ποιος ζωγόρισε και δικό το πατατάκι. Θα το δοκιμάσουμε και θα είστε πρώτοι που θα το μάθετε. Ήταν σε ένα πολύ ωραίο φαγητό. Σε ένα πολύ ωραίο φαγητό. Σε ένα πολύ ωραίο πρεσάδικο που φέρνουν καλά το πίπερα. Και θα πάμε like a local. Άλλο δεν είναι το like local. Γεια. Καλημέρα. Έχετε το φαγητό μας. Μελέτε με ένα σπράδι. Σε αυτήν. Με ντομάτα. Με ντομάτα. Με ντομάτα. Καλή όρεξη. Και ο Καγιανάς βέβαια. Να είσαι καλά. Παιδιά, σε όλες τις διακοπές μας το φαγητό μου έρχεται πάντα τελευταία. Έλα φάε. Καγιανάς αδέρφια. Ήρθαμε και για θρησκευτικό τουρισμό τελευταία μέρα. Γιατί η θρησκεία μας
μας αρέσει, μας... Πού? Ήρθε η ώρα μου να δοκιμάσω αρσενικό, παιδιά. Θα πάρω μία ρίγανη. Εμείς θέλουμε να δοκιμάσουμε. Να πείτε το τέκιο, αυτό θέλει ψυγείο. Παιδιά, shopping therapy. Πήρα το αρσενικό. Και τώρα είμαστε εδώ. Ποια είναι αυτή με το γυαλί? Η παραλία του Αγίου Γεωργίου. Σας την έδειξα και χθες, ας πούμε. Εδώ με τα κορίτσια μας. Πασαρέλα, μόνο μοντέλα κυκλοφορούν στην άξο. Να πάρουμε από εδώ καφέ. Ναι, εγώ λέω να έχει και μπόντι. Παιδιά, πήραμε και τον δεύτερό μας καφέ. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να χαθούμε για μια τελευταία φορά στα γραφικά σοκάκια της Νάξου. Fuck yeah! Μου ταιριάζει το νησί, βρε παιδιά. Μακάρι να μπορούσα να μείνω και πάντα εδώ. Αχ, θέλω να ανοίξω ένα μαγαζί με τουριστικά και να πουλάω μαγνητάκια, βρε, αν είναι. Άγιο shopping therapy. Believe it, βρήκα το parking, guys, τι. Ποιο να πάρω, guys? Ποιος μου την έκανε? I can't believe it. In a few minutes from now, I'm gonna taste the new iced tea sparkling zero sugar. Τι είναι αυτό το σπρακ? Hey, σπίτι μου, τι άλλο να πάρω? Έχεις δοκιμάσει, είναι το καλύτερο. Όχι. Θα δοκιμάσουμε. Ωραία, τι δοκιμείς? Δεν μου αρέσει. Ναι, γλυκίζει. Άμα το πίνεις με τη μία και δεν σταματάς για να καταπιείς. Για περιμένουμε το πλοίο. Το πλοίο μπορεί να έχει φύγει τώρα. Η Ηρακλιά έλεγε, μωρή. Δεν είναι καν τη Ηρακλιά. Έχουν περάσει 20 λεπτά και ακόμα δεν έχουμε μπει. Τρομερή καθυστέρηση στο λιμάνι της Νάξου. Τώρα έρχεται. Θα πάμε πρώτα Ίω, μετά Σαντορίνη και μετά Ηρακλείο. Θα κοινάξω, θα σου πω για τελευταία φορά. Παιδιά, φτάσαμε Ίω. Λέτε να κατεβούμε ή να είμαστε τόσο ακραίες και να κατεβούμε και Ίω για δύο μέρες. Welcome to Ίως. Σαντορίνης καλύτερο είναι. Το λιμάνι είναι, μωρέ, τι να έχει. Γιατί δεν άκουσα το λιμάνι. Guys, δείτε, φω! Γι' αυτό μας λένε όλη την ώρα, πήγαινε γρήγορα! Φαντάζομαι εσύ τι παίρνει. Πάνε, ποια θα πάει να τα φέρει. Και βεβαιωθείτε ότι παραλαμβάνετε όλα τα προσωπικά σας ίδια, όπως και πέις. Τα λέμε, τελειώνει εδώ αυτό το κλόμπ. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν παρέα.